αυτό το οποίο εισβάλλει. Πολύ οργανωμένο, βέβαια, πρέπει να πω εγώ. Και με κάμερες. Είχε μαζί του ακριβώς και συνοδεία με κάμερες να ανεβαίνουν πάνω στα δωμάτια, να αρχίζουν να ξυλοκοπούν τους αστυνομικούς. Ξαναλέω, είναι εκτός υπηρεσίας και είναι στα δωμάτια. Και να αρχίζουν να πετάνε τα πράγματά τους και τις βαλίτσες τους από τα παράθυρα. Αυτό έγινε σήμερα σε δύο ξενοδοχεία στοιχείο, όπου συνολικά τραυματίστηκαν 5 αστυνομικοί. Βλέπουμε, νομίζω, και τις εικόνες και είναι αποκαλυπτικές για το τι συνέβη σήμερα με κάποιους ακραίους οι οποίοι θέλησαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς, ξαναλέω, που ήταν εκτός υπηρεσίας. Ναι, εντάξει, ωραία, είναι οι εικόνες. Μιλούν μόνο. Για αυτή την υπόθεση έχει συλληφθεί ένα άτομο, έχουν προσαχθεί 18 και έχει αναγνωριστεί ένα ακόμη άτομο το οποίο αναζητείται. Τώρα, εδώ βλέπουμε και μία φωτογραφία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και πιστοποιείται από γιατρούς πια ότι οι αστυνομικοί των ΜΑΤ στη Λέσβο δέχτηκαν επίθεση με σκάγια και τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί. Στη Μυτιλίνη, μάλιστα, εκεί που έγινε αυτό το περιστατικό που σας λέω, συνολικά τραυματίστηκαν 47 αστυνομικοί. Υπάρχει μια δημιουργία ολόκληρη που έχει τραυματιστεί. Και επειδή προηγουμένως, και τώρα ξαναβλέπουμε πάλι τα πλάνα από το χείο, από το ξενοδοχείο, θέλω να σας πω ότι ανάλογο περιστατικό σαν αυτό της χείου πριν από λίγο, είχαμε και στη Μυτιλίνη, όπου δεν ήταν οι αστυνομικοί εκεί. Αλλά... παρόλα αυτά, κάποιοι ακραίοι μπήκαν στα δωμάτια τους, πέταξαν τα πράγματά τους από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια και αμέσως μετά τους έβαλαν και φωτιά. Αυτό συνέβη πριν από λίγο στη Μυτιλίνη. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει.